Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν και δεν διαφωνούμε σε αυτό, στην αντιμετώπιση των ευτυχώς λίγων συνεπειών που είχαμε από τον σεισμό της προηγούμενης Παρασκευής. Νομίζω όμως ότι ο σεισμός αυτός φέρνει στην επικαιρότητα την ανάγκη της πρόληψης. Και αυτό το στοιχείο λείπει. Λείπει από τον προβληματισμό σας και από την πρακτική σας όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και στη σημερινή ενημέρωση θα θέλαμε να μάθουμε στα πάνω από 300 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά? Γιατί θυμάμαι ότι τουλάχιστον για 15-20 σχολεία, σχολικά συγκροτήματα, είχαμε φέρει θέμα αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων. Το Πρανές, για παράδειγμα, στο 39, ο τείχος σε ένα άλλο γυμνάσιο στους Αμπελόκηπους, μισογκρεμισμένος κλπ. Πρέπει να υπάρχει εικόνα. Όπως επίσης φάνηκε από το γεγονός ότι 3 παιδικοί σταθμοί έκλεισαν και νομίζω παραμένουν κλειστοί. Και στις Μόλικα, στα Σεπόλια, που είναι ο σταθμός στον οποίο έχουμε αναφερθεί δεκάδες φορές στα Δημοτικά Συμβούλια με την τρύπα στο προάβλιο. Αυτός έχει κλείσει και είναι αμφίβολο αν θα ξανανοίξει. Αν θα έχουμε δηλαδή 72 παιδικούς σταθμούς από Σεπτέμβριο 71. Άρα υπάρχει ανάγκη να σταθείτε και να μας ενημερώσετε για το σύνολο των υποδομών του Δήμου που έχει στην ευθύνη του. Με αφορμή την εργολαβία που τρέχει, από όσο γνωρίζουμε, και με την οποία θα γίνουν τα 13 γκρεμίσματα σε αυτά τα ρυπωμένα, επαναφέρουμε και θα έλεγα κυριολεκτικά παρακαλούμε στην ανάγκη να ενταχθεί σε αυτή την εργολαβία το κτίριο που είναι υποκατάρρευση δίπλα από το 22ο στη Ριζούπολη, στην Κρόμνης. Δίπλα από το 22ο γελ, το οποίο το έχουμε θέσει, ένα ερείπιο κυριολεκτικά στην πόρτα δίπλα του σχολείου και που μπορεί να αξιοποιηθεί η εργολαβία αυτή που υπάρχει και να γκρεμιστεί, να κατεδαφιστεί. Και για λόγους ασφάλειας και για λόγους πολεοδομικούς, γιατί κάνει ολόκληρο γάμα, κόβει την Κρόμνηση κυριολεκτικά στη μέση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη και νομίζω υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο ώστε να ενταχθεί το γκρέμισμα αυτού του κτηρίου, του κτίσματος, το οποίο σας θυμίζω ότι έχει και ταμπέλα ότι ανήκει στο Δήμο της Αθήνας, το συγκεκριμένο. Άρα έχουμε και πάτημα, να το πω έτσι. Τώρα, υπάρχει νομίζω ανάγκη μέσα στο χαμό του καλοκαιριού και με τους καύσονες και με τους λίγους χώρους που έχουμε για να πηγαίνουμε τα παιδιά μας, τουλάχιστον οι παιδικές χαρές, αυτές που είναι σε λειτουργία, που ήταν σε λειτουργία, να είναι σε λειτουργία. Γιατί δεν μπορεί η παιδική χαρά στη Δυραχείου, την οποία η ΝΑΕΚ την ξύλωσε για να κάνει το event με τον Αντιτοκούμπο, να είναι εδώ και ένα μήνα μετά το event κλειστή και να υπάρχει επαόριστον το πότε. Ή η παιδική χαρά στον Μπουρμπονά, από τις λίγες, ας το πούμε έτσι, καλοσυντηρημένες παιδικές χαρές, να παραμένει 3 εβδομάδες κλειστή. Όταν, ξαναλέω, αυτές οι παιδικές χαρές, ειδικά αυτές οι 2, αλλά και άλλες, αποτελούν ένα χώρο για να πάνε οι γονείς στα παιδιά τους σε αυτές τις συνθήκες και στον κόσμο που δεν μπορεί να κάνει διακοπές, να φύγει από την Αθήνα. Και 2 θέματα τα επαναφέρουμε, γιατί χρονίζουν. Είναι η κατάσταση με την καθίζηση στην οδό Κανδάνου. Από τον Απρίλιο έχει έρθει αυτό το θέμα με τις αντίστοιχες ενέργειες. Απασχόλησε και την προεκλογική περίοδο. Παραμένει έτσι η κατάσταση. Πρόχειρο μπάζεμα, μεταλλικές πλάκες κλπ. Μετατρέπεται σε χύμαρος και η επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου των Άλλων Αμπελοκήπων για την παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία που χτίζει παρκάκι έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στη Λουίζης Ριανκούρ. Τώρα παραδίδουμε πάρκα για να χτίζουν οι ιδιώτες, τουλάχιστον υπάρχει αντίτιμο, υπάρχει κάποια δέσμευση,
να καταλάβω ότι δίνουμε δημοτική έκταση για να φτιαχτεί η υπογειοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ, το εγκρίναμε, το περάσαμε, το συζητήσαμε, αλλά πάρκο 500 τετραγωνικών να παραχωρείται για να γίνουν οικοδομικές εργασίες στην παρακείμενη ανεγυρώμενη οικοδομή, με τι όρους, πώς γίνεται και γιατί δεν μας απασχόλησε. Και τέλος, ένα πολιτικό σχόλιο. Συνεχίστηκε το βήμα που έγινε στις προηγούμενες εκλογές. Είναι εκτός Βουλής πλέον η ναζιστική εγκληματική οργάνωση, άρα θα υποστούμε τα υπολείμματα αυτής της υπόδικης, πώς να την πει σε πάση περιπτώσει, οργάνωσης, να χρησιμοποιούν το Δήμο της Αθήνας, που είναι το τελευταίο φόρο, το τελευταίο μέσο, δημόσιο βήμα που έχουν για να κάνουν πολιτική και να λένε ότι είμαστε εδώ, παρά το ότι το καράβι ουσιαστικά βουλιάζει και τα ποντίκια σκορπούν. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το ρατσισμό, με το φασισμό, με αυτές τις λογικές, τις πολιτικές, με τις πρακτικές. Όμως νομίζω χρειάζεται και το Δημοτικό Συμβούλιο που φεύγει, αλλά και το καινούργιο που έρχεται, να έχει μια ακόμα πιο αποφασιστική στάση απέναντι στα υπολείμματα αυτής της εγκληματικής και ναζιστικής οργάνωσης, περιμένοντας και το αποτέλεσμα της δίκης, μια γενικευμένη απομόνωση, απονομιμοποίηση, ώστε και αυτό το τελευταίο δημόσιο βήμα που έχουν στο Δήμο της Αθήνας να ακυρωθεί.